Η ώρα είναι Δημάρ. Εντολή για λύση. Δημοκρατική αριστερά. Στις 6 Μαΐου ανέδειξαν, νομίζουμε, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη σαθρότητα της αντιπαράθεσης στη βάση μνημονιακών αντιμνημονιακών δυνάμεων. Και μόνο η διερεύνηση για τη συγκρότηση κυβέρνησης έδειξε ότι δεν μπορούσε να υπάρξει καμιά στήχηση γύρω από αυτό το ρητορικό ερώτημα. Συγγνώμη και πάλι, αλλά αν το μήνυμα του λαού ήταν να συγκυβερνήσετε, γιατί επιβραβεύει τη στάση Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις? Και στο τέλος, γιατί συγκυβερνούν Νέα Δημοκρατία, Πασό και Δημάρ, αφού το μήνυμα ήταν να συγκυβερνήσετε, χωρίς Τσίπρα? Η ώρα είναι Δημά. Τι δεν θα γράφατε? Θα φρόντιζα περισσότερο τα σημεία που μπορούσαν να γίνουν μια ευκαιρία για την πολεμική κατά του βιβλίου. Θα το κοίταγα, αν θέλετε, με τα μάτια του πολέμου του βιβλίου. Άρα... Το βιβλίο έλεγε ότι ο Κεμάλ φτάνει στη Σμύρνη, ο Τουρκιοπικέ. Είναι... Και έγινε τι? Η αλλαγή, λέω, πώς έγινε τώρα? Συγκεντρώνονται, κάπως έτσι. Είτε αυτό λεγόταν η μικρασία, είτε λεγόταν οι φίλοι μας, έχουμε κι εμείς ευθύνες. Δημοκρατική αριστερά, αυτό πιστεύουμε, σύνθετη ονομασία, και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, μία μέρα μετά τις εκλογές, να ανασύρεται το θέμα της ονομασίας των σκοπιών. Μα με συγχωρείτε, μα έρχεται τώρα, έρχεται σε 10 μέρες μπροστά μας. Να δώσω την μου, κύριε Κουή. Έρχεται σε 10 μέρες, έρχεται μπροστά μας. Η χώρα δεν μπορεί να έχει γύρω-γύρω ένα σωρό ανοιχτά εθνικά ζητήματα. Με κάποιο συμβιβαστικό τρόπο πρέπει να τα λύσει. Είμαστε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και δεν μπορούμε να έχουμε ένα σωρό. Ένα λεπτό. Δεν το συζητάμε. Η σύνθετη ονομασία είναι αυτή τη στιγμή μία συμβιβαστική λύση. Όνομα Μακεδονία ανήκει στη Μακεδονία. Το όνομα Μακεδονία ανοίξει η Μακεδονία μας. Μάλιστα. Της εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Είμαι υπέρ της εισόδου της Τουρκίας. Ναι, όπως το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Δημόσιο, προσλήψεις. Λεφτά υπάρχουν. Θα σας σώσω. Θα σε σώσω. Τσαμπουκά. Τσάμπα. Γεωφύρια. Ποτάμια. Εντολή για λύση. Δημοκρατική αριστερά. Η αριστερά της ευθύνης.